Σήμερα γίνεται μια εκδήλωση στο Τιτάνια, 6 το απόγευμα, σχετικά με το φορολογικό νόμο που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Ναι. Και εκεί λοιπόν θα τεθούν θέματα αντισταγματικότητας. Είναι πολύ σημαντικοί οι ομιλητές. Είναι ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο κύριος Φορτσάκης. Ο πρώην Πρίτανης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Φορτσάκης. Πρώην Υπουργός Παιδείας. Ακριβώς, πρώην Υπουργός Παιδείας. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους σας και στους τηλεθεατές σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, έχετε αποφασίσει πλέον ως κλάδος και ως ελεύθεροι επαγγελματίες να προσφύγετε στα δικαστήρια. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς από τη σημερινή εκδήλωση, πέραν των πολύ σημαντικών ομιλητών βέβαια στην εκδήλωση αυτή. Είπαμε ότι καταρχήν δεν τελειώσαμε με το κίνημα των αξιοπρέπειας κατά του φορολογικού, το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ από την εποχή που η κυβέρνηση αποφάσισε να κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο για ψήφιση και τελικά το κανόνα του κράτους. Μετά τις κινητοποίησεις που ζήσατε όλοι και τις γνωρίζετε, είμαστε τώρα στα δικαστήρια. Προφανώς σήμερα θα ανακοινωθεί και η κοινή απόφαση όλων των φορέων να κάνουμε τη δικαστική προσφυγή. Ο Σύλλογος έχει μπει μπροστά σε αυτή τη διαδικασία στο νομικό κομμάτι. Έχουμε αναλάβει όλο το βάρος και το οικονομικό, αλλά και το νομικό, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Και σήμερα όλοι μαζί, μέσα από αυτή την εκδήλωση, θα στείλουμε και το μήνυμα προς την ελληνική πολιτεία, στους Έλληνες πολίτες, στους Έλληνες φορολογούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι θα πάμε και δικαστικά. Και προφανώς θέλουμε μέσα από μια εμβληματική εκδήλωση, που νομίζω ότι οι ομιλητές αυτοί, οι οποίοι είπατε το εγγυώνται ότι τέτοια εκδήλωση θα είναι, γιατί θα είναι πολύ ψηλού νομικού αλλά και πολιτικού νοήματος η εκδήλωσή μας, να πούμε ότι μέσα από αυτή την εκδήλωση ξεκινάμε τον δικαστικό μας αγώνα κατά του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Άρα δεν βάζετε τελεία σε αυτό, αυτό είναι το ένα. Δεν βάζουμε ποτέ τελεία εμείς. Εμείς τελεία βάζουμε στις κυβερνήσεις, οι οποίες αναχρόνους μας ελπίζουν, θέλουν να μας τελειώσουν. Να ρωτήσω, μέχρι κύριε τώρα πρόεδρε, δεν μας τελείωσαν. Θυμίζω την προηγούμενη προσπάθειά μας για το ασφαλιστικό παύλα φορολογικό νομοσχέδιο, ναι, του 43-87 νομοκρατούς. Τι μπορείτε να κάνετε όμως, κύριε Πρόεδρε, με ένα ψηφισμένο νόμο, ας πούμε, εσείς? Τι μπορείτε να κάνετε? Να τα καταργήσουμε στη δημοκρατία στα δικαστήρια, κύριε Κολοκυθά. Όχι, μαζί σας είμαι εγώ, αλλά... Οι νόμοι, τι κοιτάξτε, να κάνει... ο νόμος 43-87 έπεσε στα δικαστήρια το 19, δύο χρόνια μετά την ψήφισή του. Τρία περίπου. Για τον νόμο Κατρούγκαλου λέτε, τον επωνομαζόμενο. Ναι, 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 ναι. Και μετά από λίγο έπεσε και η κυβέρνηση που τον είχε στηρίξει. Λοιπόν, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν τελειώνουν έτσι εύκολα οι αγώνες και οι διεκδικήσεις. Η βασική νομική βάση είναι, για να καταλάβουμε εμείς όποιο απλά γίνεται, ότι θεωρείται ότι εξομοιώνεται ο δικηγόρος με τον. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ψέματα, εξομοιώνεται με τον μισθωτό. Αυτό λέτε είναι το κομικό σημείο. Η μία από τις βάσεις αυτή. Η άλλη είναι ότι τα τεκμήρια δεν είναι ορισμένα, είναι αόριστα και δεν εξειδικεύονται, αλλά δεν μπορεί να είναι τα κριτήρια με την ομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Πρέπει να είναι συγκεκριμένα και να μην είναι αόριστα, ώστε να μπορούν να εξειδικεύονται. Η τρίτη βάση δεν μπορεί να φορολογούμεθα με το μέσο όρο του εισοδήματος του κλάδου. Πρέπει να φορολογούμαστε με βάση τη φοροδοτική ικανότητα ενός εκάστοτε Έλληνα πολίτη. Και τέταρτον, και το σημαντικότερο για μένα, είναι αυτή η περιβόητο φιάσκο ότι όποιος δηλώνει ότι θέλει να υποστεί τον έλεγχο θα πληρώνει πρώτα το φόρο και μετά θα έχει το έλεγχος. Αυτό όμως ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Βερβεσέ. Δηλαδή, ισχύει παντού. Σου βάζουν ένα φόρο, πρώτα τον πληρώνεις και μετά. Και μετά από 4 χρόνια έρχεται το έλεγχος. Ναι. Και μετά από 4 χρόνια έρχεται το έλεγχος. Το ότι ισχύει δεν σημαίνει ότι είναι και συνταγματικά. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Όχι, συμφωνώ απολύτως. Άρα εσείς λέτε σε εύλογο χρόνο. Θέλω να πω ότι έχει γίνει μανιέρα αυτό το πράγμα. Και ήδη τα πρόστιμα πρώτα και τα πληρώνεις και οι φόροι πρώτα τα πληρώνεις και μετά. Αν κάνεις διοικητική προσφυγή και πρέπει να πληρώσεις το 25-30% ενός υπερβολικού και παράνομου, ας θεωρήσουμε, προστίμου, ουσιαστικά σε αποτρέπει και δεν μπορεί ο μέσος Έλληνας να προσφύγει δικαστικός. Όλο αυτό πρέπει να σταματήσει. Μα εδώ δεν πληρώνεις το 25% και πληρώνεις όλο το φόρο. Λέω, ναι, τώρα ακούμε χειρότερα. Λέω και το προηγούμενο καθεστώς, Πρόεδρε, ήταν αποτρεπτικό για το μέσο πολίτη να προσφύγει κατά της διοικητικής της διοίκησης για φορολόγηση, ακόμα και αν ήταν εξόφθαλμη η παρανομία, διότι δεν μπορούσε να πληρώσει το ποσοστό που προέβλεπε για τη διοικητική προσφυγή. Μάλιστα. Γι' αυτό και μειώθηκε η Νικολακόπουλος. Ακριβώς. Έτσι όπως έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο, σκοπό έχει ένα, να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Αυτό είναι ο σκοπός του νομοσχεδίου. Έχει δημιουργήσει τεράστιες εντάσεις, γιατί έχει βάλει τους πάντες μέσα σε ένα κουβά. Κατά την άποψή μου, και το έχω ξαναπεί, δεν έπρεπε να υπάρξει καθόλου νομοσχέδιο. Θα έπρεπε να υπάρχει μία οδηγία από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων,
πως όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώσουν κάτω από 10.000 ευρώ, από 15, από 8, ό,τι θα ελεγχθούν. Κρίνουμε ότι υπάρχει υψηλή πιθανότητα φοροδιαφυγής, άρα θα ελεγχθούν. Και κανένα πρόβλημα. Πού να βρει ελεγκτές, λέει, να τους ελέγξει. Συγγνώμη, αυτό, εάν αυτός είναι ο αντίλογος που άκουγα εγώ τον καιρό. Εάν ξέρεις ότι θα ελεγχθείς, δεν έχουμε. Εάν ξέρεις ότι θα ελεγχθείς, πιθανολογώ ότι οι περισσότεροι των φοροφυγάδων θα φροντίσουν να δηλώσουν το εισόδημα που τους ζητείτε για να μην ελεγχθούν. Ναι. Το κομβικό σημείο είναι... Στον έλεγχο κάτι θα βρει ο άλλος. Έτσι. Προφανώς. Ιδιαίτερα αν έχεις κάνει. Ναι, προφανώς. Ιδιαίτερα αν έχεις κάνει. Αν δεν έχεις κάνει κάτι, δηλαδή, θα πω ένα απλό παράδειγμα. Μία γυναίκα δικηγόρος 35 χρονών εισπράττει 100 χιλιάρικα το χρόνο. Ναι. Και τα δηλώνει. Και γεννάει το πρώτο της παιδάκι και μένει στο σπίτι για 2 χρόνια. Και έχει μηδενικά εισόδημα. Πόσα θα εισπράττει. Για ποιο λόγο να φορολογηθεί αυτή η γυναίκα. Ναι. Έμεινε στο σπίτι, συνειδητά. Για ποιο λόγο να φορολογηθεί. Θα έπρεπε λοιπόν να βγει μια οδηγία από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πως όσοι δηλώνετε εισοδήματα κάτω από 10.000 ευρώ, κάτω από 15.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο, αυτό θα έπρεπε να ισχύει και για τις εταιρείες, όχι μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, θεωρήστε ύποπτοι για όλες τις εταιρείες. Θεωρήστε ύποπτοι για φοροδιαφυγή, και για τις εξωχώριες θα ελεγχθείτε. Εταιρείες. Έχει κανένας πρόβλημα να ελεγχθεί, δεν νομίζω. Μπορεί να πει όχι. Εκεί τελειώνει η ιστορία. Άμα είσαι καθαρός οργανός, ο πρόεδρος έχει απόλυτο δίκιο, ο κύριος Θερβεσός έχει απόλυτο δίκιο και είμαι απόλυτα σίγουρος πως όλη αυτή η κινητοποίηση δεν γίνεται μόνο για τους δικηγόρους. Χρησιμοποιείται η δύναμή του για να υποστηρίξει το σύνολο των ελευθερών επαγγελματιών. Και πολύ καλά κάνει. Γιατί όλο αυτό το πράγμα μας βάζει όλους σε ένα γουβά, θεωρώντας ότι όλοι φοροδιαφεύγουμε. Και αυτό που είπε ο κ. Σταυρούλης για τις εταιρείες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μια εταιρεία μπορεί να μην μπαίνει σε τα κειμενικά κριτήρια φορολόγησης και ένα φυσικό πρόσωπο της δευματίας θα υπάγεται στο σύστημα. Σωστό. Επίσης, δύο μέτρα σε εξωχώριες εταιρείες. Ας πιάσουμε τις ενδοχώριες καταρχήν. Ναι, ναι. Που είναι και μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε από αυτά εδώ. Ναι. Λοιπόν, για τις εξωχώριες έχουμε νομοσχέδιο για τις πολυεθνικές που βγήκε χθες. Να μας δώσετε μια είδηση. Ναι, η είδηση είναι ότι από τη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος, οι αιτήσεις που έχουμε στο Σύλλογο για την δημιουργία δικηγορικών εταιριών έχει διπλασιαστεί. Έτσι. Δηλαδή, για εταιρείες. Μισό λεπτό, να καταλάβουμε. Γιατί το κάνουν αυτό, κύριε Βερβεσέ? Για να μην υπαχθούν στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης. Γιατί έχουν πολύ χαμηλά αντικειμενικά εταιρείες. Κατά συνέπεια, όχι, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια στις δικηγορικές εταιρείες. Κατά συνέπεια, οι δικηγόροι σπέβδουν και κάνουν δικηγορικές εταιρείες πλέον. Και τα φυσικά πρόσωπα έρχονται στα γραφεία μας και λένε: θέλουμε να κλείσουμε την ατομική επιχείρηση και να κάνουμε μια ομόρυθμη εταιρεία. Και πολλοί δικηγόροι που δεν είχαν και πολλή δουλειά ή έπαιρναν πολύ λίγα χρήματα κλείνουν τις εταιρείες και πάνε κλείνουν τα γραφεία και πάνε σε εταιρείες. Γιατί αριθμητικά δεδομένα μιλάμε, κύριε Βερβεσέ, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, ενώ είχαμε 2 σε κάθε συνεδρίαση που κάνουμε μία φορά το μήνα, ναι, τώρα έχουμε 10 στη συνεδρίαση. Να ρωτήσω κάτι. Το παράθυρο για τη φοροδιαφυγή βρέθηκε? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα πολεμήσει τη φοροδιαφυγή, απλά το μόνο που θα κάνει θα μαζέψει φέτος τα χρήματα του 23 που μπορεί να κάνει αναδρομικά τον νόμο. Το 24 θα βρεθούν τρόποι από αυτούς που θέλουν ο φοροφυγάς ή θα μπει στα αντικειμενικά κριτήρια, θα δώσει ένα χιλιάρικο παραπάνω και δεν θα μπει στον έλεγχο, γιατί θα δεχτεί ότι αποδέχεται το σύστημα το καινούριο. Να μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός που θέλει να φοροδιαφύγει, θέλει και φεύγει με πολλά λεφτά, αντί να πάει να του κάνει να γίνει ο έλεγχος, θα πει: ναι, εγώ το δέχομαι το σύστημα, γιατί ο έλεγχος θα πάει να ελέγξει εκείνο που θα πει: εγώ δεν κλέβω, ελάτε να με ελέγξετε. Σωστά. Άρα δεν έχει τόσο ελεγκτές. Σας θυμίζω πέρσι οι έλεγχοι για το φόρο εισοδήματος, να το πούμε να ακουστεί, ήταν 6.000 στο σύνολο. Δηλαδή, αν έρθουν και δηλώσουν 20.000 από τις 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες ότι θέλουν να ελεγχθούν, ποιος θα πρωτοελέγξει? Αυτούς που θα δηλώσουν ότι θέλουν να ελεγχθούν και σύμφωνα με τον νόμο έχουν προτεραιότητα στον έλεγχο, ή εκείνους που θα κρυφτούν μέσα στα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, θα δώσουν ένα χιλιάρικο και τελείωσε. Και αλίμον αν οι ελεγχτές ασχολούνται με τέτοιες μικροϋποθέσεις και αφήνουν μεγάλες υποθέσεις να λιμνάζουν. Μεγάλα ψάρια που λέμε, έτσι.